ουδετεροθρησκεία του κράτους. Ελεύθερη διάθεση όλων των θρησκειών. Δηλαδή ο προσελητισμός δεν απαγορεύεται. Αφαιρούν την υποχρέωση εκπλήρωση των υποχρεώσεων άσχετα με τις θρησκευτικές πεπιθήσεις. Πάει και ο στρατός. Πλήρη ασυνδοσία των μέσων μαζικής ενημερώσεως με μόνο κριτήρια της ΕΣΟΥΡΟΥ, το οποίο το διορίζουν οι ίδιοι. Θα βάζουν μόνο το ΕΣΟΥΡΟΥ, δεν θα μπορεί να κάνει κανένας τίποτα, ούτε ο νόμος, κανείς, το νομοθέτης, τίποτα. Ό,τι θα θέλουν να κάνουν τα μέσα ενημερώσεως. Δωρεάν μόνο η υποχρεωτική εκπαίδευση. Αφαιρείται το άρθρο για την προστασία της οικογένειας, του γάμου, της μητρότητας, της παιδικής ηλικίας και των αμαία. Ακούτε αγαπητέ κύριε Μακυριακόπουλε. Αφαιρούν την εργασία από την προστασία του κράτους και δεν τη θεωρούν δικαίωμα του ατόμου. Είναι το νέο σύνταγμα που θέλει κύριε Μακυριακόπουλε να φέρει η Νέα Δημοκρατία και ζητά ένα γονείο σε 180 βουλευτές. Αυτός είναι ο σκοπός του κύριου Μητσοτάκη. Κι άλλα. Αόριστη αναφορά σε κοινωνικό κράτος και προστασία ευάλωτων. Απαγορεύουν την απεργία που θα παρακολύει τη λειτουργία των δικαστηρίων, περιορίζουν το δικαίωμα της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων. Γενικά και αόριστα, δημόσιο συμφέρον για την καταστροφή των δασών. Δεν υπάρχει. Αόριστο. Αναγνωρίζει τα δικαιώματα του ανθρώπου ατομικά μόνο και όχι ως μέρος του κοινωνικού συνόλου, όπως προβλέπει το ισχύον σύνταγμα. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να μπορούν να αυτοπροσδιορίζονται διάφορες μειονότητες. Το καταλαβαίνουμε. Θα γεμίσουν μειονότητες στην Ελλάδα. Γκρεμίζει την αρχή της πλειοψηφίας. Τελειώνουν όλα αυτά. Καταργούν την απαγόρευση της καταρτιστικής άρσης του ατομικού δικαιώματος, ασύνδετα μεταξύ τους άτομα. Αφαιρούν την εξουσία της Βουλής να επιτρέπει με νόμο την παρουσία ή τη διέλευση ξένης στρατιωτικής δύναμης. Ακούστε το αυτό. Δηλαδή η Βουλή δεν μπορεί να απαγορεύει ξένη στρατιωτική δύναμη να περνάει από την Ελλάδα. Αυτό δεν το ανεχόταν ο Μεταξάς, ο οποίος είπε όχι στους Ιταλούς φασίστες. Ο Μεταξάς. Και αυτοί λένε μπορούν να περνάνε τα αμερικανικά στρατεύματα, τα γερμανικά, τα ρωσικά. Δεν υπάρχει η Βουλή. Δεν θα υπάρχει η Βουλή καν. Αφαιρούν τον όρο της αμοιβαιότητας για την εφαρμογή των διεθνών κανόνων και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς. Το ακούτε αυτό? Αυτό είναι απίστευτο το άρθρο. Είναι... Αν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει αμοιβαιότητα. Αν είναι δυνατόν. Το νέο σύνταγμα του κυρίου Μητσοτάκη αυτά θα περιλαμβάνει. Γι' αυτό θέλει 180 βουλευτές. Αντικατάσταση πληθυσμών είναι αυτή. Ακριβώς. Αφαιρούν την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος και τους 180 βουλευτές προκειμένου να χορηγηθούν αρμοδιότητες της ελληνικής πολιτείας σε διεθνείς οργανισμούς. Δεν θέτουν κανένα όρο αμοιβαιότητας ούτε εθνικό συμφέρον και αρκούνται μόνο στην απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Ομοί παραβίαση της λαϊκής κυριαρχίας είναι αυτό, φίλες και φίλοι. Γιατί οι 151 βουλευτές δεν είναι το 51% του ελληνικού πληθυσμού. Οι 151 μπορεί να είναι 40, να είναι 39. Απαγόρευε τη συμμετοχή στις εκλογές κόμματος με εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Άριο Πάγο. Ακούστε εδώ, εάν θεωρεί ότι ο υπουργός στον κόμμα αυτό παρατρύνει ανέχεται τη χρήση βίας. Η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται 6 ετών άπαξ από σώμα εκλεκτόρων. Εδώ μιλάμε για κοπίνα χοντρή. Εκλογή πρωθυπουργού έπειτα από διαδοχικές πληροφορίες με σχετική πλειοψηφία, δηλαδή και από το κόμμα που δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία εδώ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα άπαξ την τέλη να προκηρύξει από μόνος του δημοψήφισμα δεσμευτικό το αποτέλεσμα. Αυτό πώς γίνεται δεν ξέρω. Πώς μπορεί να γίνει. Επιτρέπουν την επιστολική ψήφο και ένα σωρό άλλα πράγματα που πραγματικά αρχίζω πλέον για να ρωτιέμαι πού πηγαίνουμε όταν καταργούν τη σχέση Εκκλησίας-Κράτους, όταν απομονώνουν την Ορθοδοξία, όταν μιλούν για Υπουργείο Οικογένειας. Το Υπουργείο Οικογένειας αφορά και τους ΛΟΑΤΚΙ. Η αγωνία του Πρωθυπουργού είναι αυτό το θέμα, δεν είναι τίποτα άλλο. Μόνο οι ΛΟΑΤΚΙ τον ενδιαφέρουν. Τίποτα άλλο. Και να πω και το εξής. Οκ, και εμένα με νοιάζουν τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Αλλά δεν κατάλαβα γιατί τα δικαιώματα του δικαιώματα είναι πάρα τα δικά μου. Δεν το κατάλαβα ποτέ μου. Και γιατί πρέπει να το προσδιορίζονται και να απομονώνονται μόνοι τους ως μειονότητα. Δεν είναι μειονότητα. Δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν στο κρεβάτι τους. Αλλά δεν μπορούμε, ρε παιδί μου, σώνει και καλά νομοθετούμε μόνο για μια κοινωνική ομάδα. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Μα δεν γίνεται πουθενά, κύριε Παγιακόπουλε. Αυτό που ετοιμάζει ο Πρωθυπουργός είναι ο θάνατος του έθνους. Ο θάνατος του έθνους, τέλος. Τελειώνει το ελληνικό έθνος. Το τελειώνει δια αυτού του, ακούστε, συντάγματος που ετοίμασε ο Γεραπετρίτης, ο Μάνος και ο Αλεβιζάτος μαζί. Το καταλαβαίνετε αυτό? Είναι το έχει πει κανένας? Είναι φιάλτης αυτό το πράγμα. Το έχει πει κανένας? Γι' αυτό θέλει 180 βουλευτές. Γιατί θέλει να κάνει ό,τι θέλει ο ίδιος του, χωρίς να ρωτάει κανέναν. Αυτό είναι το χειρότερο, αγαπητέ κύριε Παγιακόπουλε. Αυτό είναι ένα πραξικόπημα στην Ελλάδα. Είναι το χειρότερο, σας λέω. Πηγαίνουμε πραγματικά προς μια κατεύθυνση που ούτε εγώ την περίμενα. Και βέβαια η αγωνία του.
Πάντως για τους πεντοδιαστές θα μου επιτρέψετε να πω ότι δικαιωθήκατε με τον πιο τραγικό τρόπο αυτές τις ημέρες. Και που μαθαίνουμε ότι αυτό το κάθαρμα που έπιασαν στην Ομόνοια, έτσι, και το άφησαν ελεύθερο, έτσι, ήταν από τους βιαστές της 12χρονης κοπελίτσας που είχατε απαιτήσει να δοθούν το ονόματα στη δημοσιότητα. Και μαθαίνουμε πως είναι ρουσφέτη διορισμένο. Έτσι. Κομματικό ρουσφέτη διορισμένο. Δεν το λέω. Και τον αφήνουν ελεύθερο. Κομματικό ρουσφέτη πιανού όμως. Τα λέμε κόμματος. Γιατί κακό είναι. Δεν έχω το εμβρυφίσει τόσο πολύ στο ρεπορτάζ για να δω. Για να το καλύπτουν ποιο είναι που κουέρε. Τι κυβέρνηση, ποιο θα είναι. Λοιπόν, τον αφήνουν και φεύγει εδώ ενώ έχει καταδικαστεί για βιασμό. Είναι πλάκι άνθρωπο τη Νέα Δημοκρατία. Βασοφόροι είναι πλάκι σα στην ιστορία αυτή του 12χρονου κοριτσιού. Ξέρω τι λέω, γι' αυτό και επιμένω και φωνάζω και ουρλιάζω κάτι τα ονόματα. Γιατί αν μπουν τα ονόματα θα καταρρεύσει αυτό το πράγμα το ψεύτικο που ετοιμάζουν. Το αντιλαμβάνεστε, θα καταρρεύσει. Και πρέπει να σου πω και κάτι άλλο, κύριε Πακυριακόπουλε, που δεν το λένε και πολύ πολύ. Έτσι, θέλουν να κατεβάσουν το όριο της αλλαγής φύλου στα 14 έτη των παιδιών. Από τα 16. Το ακούτε. Θα μπορεί ένα παιδάκι 14 ετών να πηγαίνει να κάνει αλλαγή φύλου χωρίς να ρωτήσει κανέναν, κύριε Πακυριακόπουλε. Θα γίνουμε αυτό που λέω εγώ σε Σόδομα και Γόμορα. Δεν είμαι ο θρησκόληπτος. Αλλά δεν μπορεί, ακούστε τώρα κατά τον νόμο, μέχρι τα 16, αν ένα παιδί κάνει κάτι, να καλούνται οι γονείς του για αμέλεια ανηλίκου και να τιμωρούνται και να βγαίνει ένα παιδάκι 13χρονο, 14χρονο και να καταγγέλει τους γονείς του γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα το παιδί αυτό, είναι ομοφυλόφιλος στόπι γιατί δούσαν οι γονείς και να καταδικάζονται οι γονείς. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Γιατί τον πιέζουν ψυχολογικά κτλ. Πού πάμε, ρε παιδιά. Πού πάμε πραγματικά, πού πηγαίνει αυτή η κοινωνία. Πού πηγαίνουμε, το έχετε σκεφτεί ποτέ. Πηγαίνουμε στην Άμισο. Αλλά σας είπα, το πρωτεύον είναι το Σύνταγμα, πολύ σημαντικό για τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί πρέπει να κάνει τον ηγεμόνα στη χώρα και να επιβάλλει ό,τι λέει η επανεκκίνηση του κύριου Σβάμ και τα βραδραχάκια που είναι από πίσω του. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ που θα διαχειριστεί η επόμενη κυβέρνηση. Ξέρετε, σημαίνει 90 δις. Είναι περίπου το 60% του ΑΕΠΑ, κύριε. Τρεις γενιές Ελλήνων χρεωμένες δηλαδή. Άλλες τρεις γενιές Ελλήνων. 90 δις θα μασουλήσουν, θα ξεκοκαλίσουν οι ολιγάρχες στη χώρα μας. Γι' αυτό και καλύπτουν όλους τους ολιγάρχες στο ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος κρίματος, στα λαθρεμπόρια ναρκωτικών, τσιγάρων, στα λαθρεμπόρια πετρελαίου και δεν πειράζει κανένας κανέναν. Όλοι είναι άγγελοι στη χώρα, κανείς δεν πηγαίνει φυλακή. Δώστε μας λοιπόν τη δυνατότητα να οδηγήσουμε κάποιον στη φυλακή. Και απορώ για ακόμη μια φορά το πω. Πόλες που παρακολουθούν την εκπομπή και ψηφίζετε ένα άλλο κόμμα. Δεν αναρωτηθήκατε γιατί τα υπόλοιπα κόμματα δεν μίλησαν καθόλου για την ιστορία του κ. Αλαφούζου, του πληρωμένου δολοφόνου που δολοφονήθηκε με 50 σφαίρες, του έδωσε τα μάτια του, έκανε βόλτες, το θωρακισμένο. Ας το δώσει και σε εμάς, δεν το λέω. Εντάξει, εγώ. Και έγινε φωτογραφίες μαζί του. Κανένα κανάλι, το θάψαν όλοι, κύριε Πακυριακόπουλε. Όλα τα κανάλια, όλα ομερτά. Όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι ομερτά. Οι πρόεδροι κομμάτων, οι θρησκευόμενοι, οι άλλοι οι περήφανοι ηγέτες, οι ελληναράδες που θα πολεμήσουν για την πατρίδα, μούγκα, δεν μιλάνε. Γιατί, εδώ είναι το ερώτημα κύριε Αλαφούζε, γιατί σας καλύπτουν όλοι. Γιατί μιλάει κανένας. Να σας πω και κάτι ένα τριχιαστικό, κύριε Πρόεδρε, που βγήκε πριν από λίγο το ρεπορτάζ. Ο δολοφονημένος Γιώργος Καραϊβάς είχε αποκαλύψει το ρόλο του πληρωμένου δολοφόνου και είχε αποκαλύψει μάλιστα ότι κυκλοφορούσε από το 2017. Με θωρακισμένη Mercedes. Λοιπόν, του ίδιου τύπου. Του ίδιου τύπου με τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτή σήμερα. Λοιπόν, τι να πω τώρα άλλο εγώ, τι μπορώ να πω. Τώρα το αν απειλείται η ζωή του ενός ή του άλλου είναι το τελευταίο που μας ασχολεί. Έτσι κι αλλιώς το λαδάκι όσο κρατάει, τόσο κρατάει από τον Θεό. Εγώ θα συνεχίσω, εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους την ιστορία αυτή. Μέχρι τέλους δεν φοβόμαστε κανέναν. Σε αντίθεση με τα θρασίδιλα ανθρωπάκια. Τα μικρόψυχα ανθρωπάκια που παρουσιάζουν τους πρόεδρους των κομμάτων. Και δεν ντρεπόμαστε λίγο. Αλλά έτσι έκανε η Νέα Δημοκρατία. Έκανε μικρομάγαζα δεξιά της ελληνικής λύσης. Μόνο και μόνο για να διασπάσει το ενιαίο μέτωπο που πρέπει να χορευτούμε όλοι μαζί. Οι ψηφοφόροι ας καταλάβουν μία ψήφο από κάθε οικογένεια, ρε παιδιά. Μία ψήφο θέλουμε από κάθε νεοδημοκράτη από την οικογένειά του, από ΣΥΡΙΖΑ, από Πατσόκο. Μία ρε εσείς. Μία. Για να υπάρχει πραγματικά φωνή της αντιπολίτευσης, κοινωνικής και εθνικής αντιπολίτευσης. Αλλιώς βλέπετε το ΣΥΡΙΖΑ παραπέει. Το Πασόκ λιγουρεύεται σαν γαρίζει, τα σέλια πέφτουν κάτω για να πάρει υπουργεία. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Σταμάτησε να μιλάει και ο Σαββουλάκης. Τέλος η ιστορία με τις υποκλοπές. Τέλος οι προσωπικές του στιγμές.